Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά για τις γιορτές. Ο κ. Σωτηρόπουλος και ο κ. Γιώγας, λόγω κολλήματος, δεν είναι και πάλι στην εκπομπή μας. Είναι όμως μαζί μας, μάλλον θα κάνουμε την εκπομπή μαζί με τον πατέρα Γεώργιο. Το θέμα μας είναι και πάλι οι πλανημένες και πλανημένοι που έχουν το όνομα φωτισμένες ή φωτισμένοι. Είναι γνωστές οραματρίστρες οι οποίες ισχυρίζονται ότι μιλούν με το Θεό, για τους Αγίους, με την Παναγία μας, γράφουν κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος και πλανούν πράγματι πάρα πολύ κόσμο. Ενώ είναι καθόλου ορθόδοξοι, εν τούτης η πλάνη τους είναι εμφανέστατη, όπως είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας και θα δούμε επίσης και στις αυτές στη σημερινή μας εκπομπή. Την άλλη Δευτέρα θα κλείσουμε όλη την σειρά των ομιλιών μας αυτό για τις φωτισμένες και τις οραματίστριες. Πατέρα Γεώργη, πείτε μας παρακαλώ, πώς και από πού φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί αυτών των πλανημένων αδελφών μας δεν ευσταθούν? Δηλαδή, πώς φαίνεται ότι πράγματι δεν είναι ό,τι γράφουν και ελέγχουν εκεί στις αίθουσές τους, δεν είναι πράγματι από το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι από το πνεύμα της πλάγης? Πρώτα απ' όλα, κύριε Αναστασάκη, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους τηλεθεατές μας, ευσεβείς χριστιανούς, Έλληνας, Ορθοδόξους, η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, την οποία εορτάσαμε μόλις προχθές, να είναι η απαρχή για έναν συνεχή πνευματικό εορτασμό εσωτερικό της κάθε ψυχής, της κάθε χριστιανικής καρδιάς, ο οποίος να έχει σαν σημείο αναφοράς του την Δευτέρα ένδοξο έλευση του Κυρίου μας, τον άλλο μεγάλο εορτασμό στον οποίο στηρίζουμε τις ελπίδες μας. Και εκείνος ο εορτασμός θα είναι ο εορτασμός της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας και η είσοδός μας πρώτα ο Θεός εις την ουράνιον βασιλείαν του, ο οποίος εορτασμός δεν θα έχει τέλος. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και οι άλλοι εορτασμοί παίρνουν ένα τέλος εδώ εις την γη και χρονικά και εξ ανάγκης βιολογικής σε αυτήν την ζωή. Αλλά εκείνος εορτασμός δια τους ευσεβείς χριστιανούς δεν θα έχει τέλος και ακριβώς εκεί πέρα στηρίζουμε τις ελπίδες μας. Για να έρθουμε τώρα στο θέμα μας. Ασφαλώς πρόκειται για πνευματοκίνητους ανθρώπους. Δηλαδή το χέρι τους το κοινεί πνεύμα. Το μυαλό τους το κοινεί πνεύμα. Τη γλώσσα τους την κοινεί πνεύμα, πνευματική δύναμη. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το ποιο πνεύμα κοινεί το μυαλό τους, το χέρι τους, τη γλώσσα τους. Τους κοινεί Άγιο Πνεύμα, Θεός, ή τους κοινεί πονηρό πνεύμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ως χριστιανοί δεν ελάβαμε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είμαστε υποχρεωμένοι με θάρρος να ζητούμε πάντοτε τον έλεγχο των πνευμάτων. Δηλαδή να δοκιμάζουμε τα πνεύματα. Αυτό μας επιτάσσει η Αγία Γραφή. Αυτό μας επιτάσσει το αδιάψευστο στόμα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Να δοκιμάζουμε τα πνεύματα για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε εάν οι αλήθειες αυτές αν είναι όντως αλήθειες προερχόμενες εξ Αγίου Πνεύματος ή είναι νοθεία του πονηρού πνεύματος, νοθεία με αρκετές δόσεις αλήθειας, αλλά ως επί το πλείστον είναι πράγματα όχι μόνο ανόητα και βλακώδη, αλλά είναι και ασεβή, βλάσφημα, τις περισσότερες φορές δε αιρετικά. Μάλιστα. Εξετάζοντας λοιπόν τα βιβλία των φωτισμένων, τις γραφές των φωτισμένων, εντός εισαγωγικών φωτισμένων. Δηλαδή αυτά που γράφουν εκείνες, όχι τις Άγιες Γραφές. Αυτά που γράφουν εκείνες. Αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν ως θεόπνευστα, θεόσδοτα και μη επιδεχόμενα αμφισβήτηση. Μάλιστα. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα ελέγχουμε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε οτιδήποτε μας προσφέρουν χωρίς να το ελέγχουμε. Μπορεί μέσα εκεί να κρύβεται δηλητήριο. Και από όλα τα δηλητήρια της γης, χειρότερο δηλητήριο είναι το πνευματικό δηλητήριο. Αν τα δηλητήρια της γης
φέρνουν αρρώστιες, φέρνουν και σωματικό θάνατο. Το δηλητήριο της αιρέσεως φέρνει πνευματικό θάνατο που έχει αιώνιες επιπτώσεις για την ύπαρξή μας. Εξετάζοντας λοιπόν τα βιβλία, τις γραφές, όλα αυτά τα οποία λένε, κηρύσσουν, αλλά όπως λένε λαμβάνουν κιόλας από τον ίδιο το Θεό, μάλιστα δε από το, από το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, από τον Πατέρα, ή από το υπερευλογημένο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν είναι αυτά τα πράγματα σύμφωνα με αυτά τα οποία μας εδίδαξαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αυτό το οποίο μας παρέωκαν οι Απόστολοι και παραλάβαμε εμείς ως Εκκλησία, αυτό που διαχρονικά μέσα στους αιώνες διδάσκει η Εκκλησία και παραδίδει σε όλες τις γενιές των Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά είναι τελείως αντίθετα, συμφωνούν με αιρετικές διδασκαλίες τις οποίες η Εκκλησία καταδίκασε και καταδικάζει και δεν μπορούν αυτά να γίνουν αποδεκτά έτσι χωρίς καμία ντροπή και χωρίς κανέναν έλεγχο από τους ευσεβείς χριστιανούς. Να βλέπαμε τέτοιες διδασκαλίες αυτών των πλαγιμένων. Μιλήσαμε την περασμένη φορά, όπως θα θυμάστε, για ασέβειες και ανυπόφορες βλασφημίες τις οποίες γράφουν για το πρόσωπο, αναφέρουν στα γραπτά τους για το πρόσωπο του Θεού και Πατρός. Θα αναφέρουμε σήμερα τάχιστα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σήμερα τον έλεγχο τον οποίο κάνουμε μέσα από τα βιβλία τους, βλασφημίες τις οποίες λένε και ασέβειες και ανακρίβειες και αιρετικές διδασκαλίες, τις οποίες λένε δια το πρόσωπον του Υιού, δια το πρόσωπον του Αγίου Πνεύματος, εκεί πέρα είναι το φοβερό, η φοβερότερη κατάσταση, διότι υποβιβάζουν το Άγιο Πνεύμα και στη θέση του αναβιβάζουν το πρόσωπον της Θεομήτωρος. Τέλος, τι λέγουνε δια την Εκκλησία, δια άλλα θέματα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Διδασκαλίας, τι φοβερές αντιθέσεις έχουν, και στο τέλος θα παραθέσουμε δύο ή τρία συγκλονιστικά χωρία για να δούμε αν πράγματι αυτοί οι άνθρωποι τιμούν την Υπεραγία Θεοτόκο όπως λέγουν ή ασεβούν αφόρητα εις το πρόσωπό της. Να βλέπαμε κάτι. Δια το πρόσωπο του Υιού, δεν θα ήθελα να αναπτυχθώ πολύ μέσα στα βιβλία τους, θα αναφέρω μόνο σε ποιο βιβλίο το γράφουν και σε τι σελίδα. Εν συντομία. Παρακαλώ όμως, προσκαλώ, δεν θα ήθελα να πω προκαλώ, όχι, προσκαλώ και παρακαλώ και οικετεύω όποιον έχει αντίρρηση για αυτά που λέμε και όποιον έχει αμφιβολίες μέσα του και λέγει ότι ίσως αυτά είναι ανακρίβειες ή υπερβολές, να δώσουμε, οποτεδήποτε να, δώσουμε, να έρθει να του δείξουμε αυτά τα πράγματα μέσα από τα βιβλία. Να δώσουμε το τηλέφωνο του σταθμού μας τώρα. Παρακαλώ, σημειώστε τα δύο τηλέφωνα. 36-37-5-17, επαναλαμβάνω, 36-37-5-17 και 36-37-8-10, 36-37-8-10. Όποιος έχει μία παρατήρηση ή μία ερώτηση ή πολλές ερωτήσεις, θα μπορεί στο τέλος, μετά την εκπομπή, να πάρει σε αυτά τα τηλέφωνα. Δια των Υιών, γενικά, μέσα στα βιβλία τους, υπάρχει η έμφαση ότι το έργο του το λυτρωτικό επάνω στη γη είναι ατελές. Ότι η θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι ατελής. Γι' αυτό ακριβώς έρχεται και η Υπεραγία Θεοτόκος να συμπληρώσει το έργο του Υιού του με μία νέα κάθοδο, με μία νέα πεντηκοστή όπως λένε, ιδρύοντας μία νέα σύναξη, όχι την Εκκλησία πλέον του Χριστού, αλλά την απολυτρωτική σχολή της Υπεραγίας Θεοτόκου, από την οποία πλέον πηγάζει η ελπίδα της σωτηρίας και στην οποία υπάρχει η σωτηρία, όπως λέγουν αυτοί οι άνθρωποι. Δια των Υιών λένε το εξής, ό,τι ακριβώς λέγανε και για τον Πατέρα, ότι ο Υιός ως υπόστασης είναι τρισυπόστατος. Εάν και ο Υιός είναι τρισυπόστατος, όπως είπαμε, οδηγούμεθα σε εξάδα προσώπων, όχι σε εννιάδα, διότι παραδόξως δεν λένε το ίδιο για το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Διότι για το Άγιο Πνεύμα λένε ότι το Άγιο Πνεύμα ως φύσης δεν είναι και ως ουσία δεν είναι καν Θεός,
αλλά είναι πτηνό, ιερό πτηνό, άγιο πτηνό. Δεν ξέρω αν εκεί στον ουρανό υπάρχουν πτηνά και άλλα ζώα, πάντως αναφέρουν φοβερές βλασφημίες για το Άγιον Πνεύμα. Το ότι ο Υιός είναι τερσιπόστατος το γράφουν στο βιβλίο τους τα Εφρόσινα, το τρίτο βιβλίο τα Εφρόσινα, στη σελίδα 18 και στα βιβλία τους τα Εισόδια της Θεοτόκου, σελίδα 72 και στο βιβλίο Λόγοι του Ουρανίου Πατρός, σελίδα 27. Ναι. Στα Εφρόσινα, σελίδα 18, λένε ότι ο Υιός το τρισιπόστατον κρίνων της Παρθένου. Δηλαδή καθαρά ομιλούν δια το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος των Υιών, των Ιησούν Χριστών, των σαρκωμένων Θεών και Λόγων, ότι είναι τρισιπόστατος ως προς το πρόσωπον, ως προς την υπόστασή του. Ο Θεός είναι τρισιπόστατος ως προς τα πρόσωπα, τα τρία, δηλαδή Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αν δεχτούμε ότι και το κάθε ένα πρόσωπο από τα Θεία πρόσωπα τριχοτομείται σε τρεις επιπλέον υποστάσεις, διαλύεται και καταρρύπτεται τελείως το πρώτο και μέγιστο δόγμα και η μέγιστη αλήθεια της πίστεώς μας, η τριαδικότης του Θεού μας, του Θεού τον οποίον λατρεύουμε και στον οποίον ελπίζουμε όλοι μας. Στο βιβλίο Εισόδια της Θεοτόκου, στη σελίδα 157, σαν αυτές να έχουν εισχωρήσει παντού και ξέρουν τα πάντα και τα πλέον μυστικά πράγματα τα οποία ούτε οι άγγελοι του Θεού δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν, τι λένε? Ότι ο Υιός εισήλθε εις την Θεοτόκον, ομιλούν για την σύλληψη, ναι, εξ Αγίου Πνεύματος του Χριστού από την Υπεραγία Θεοτόκο την ημέρα του Ευαγγελισμού, ότι εισήλθε, λέει, σε σχήμα άστρου. Μάλιστα. Αυτοί βρίσκονται παντού, ξέρουν και την μορφή των ανθρωπίνων. Ως άστρο δηλαδή. Ως άστρο η Θεότης, σαν να είτο κάποιο κύτταρο σε μορφή άστρου. Υποβιβασμός και εξευτελισμός κάθε ιερού και οσίου. Στο βιβλίο Παραβολές της Θεομήτωρος, σελίδα 11, αυτό να το διαβάσουμε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εκεί πέρα λέει ότι ο Χριστός εδώ εις την γην δεν εγεννήθη μόνο ως άνθρωπος, αλλά εγεννήθηκε ως Θεός. Μάλιστα. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τι πιστεύει? Πιστεύει στην αίδιον και προαιώνιον γέννηση του Υιού και Λόγου, παρά του Θεού και Πατρός. Εδώ αυτές λένε ότι και εις την γη γεννήθηκε για δεύτερη φορά, πρώτη φορά βεβαίως ως άνθρωπος, αυτό είναι σωστό, και εγεννήθη και ως Θεός από την υπεραγίαν Θεοτόκου. Ακούστε το. Συλλαμβάνω αυτόν, ομιλεί η Παναγία, τον Υιόν του Θεού, εκ Πνεύματος Αγίου, μάλιστα μέχρι εδώ σωστά, και αξιώνομαι να ονομαστώ Μήτυρ Θεού, να λάβει σάρκα απ' εμέ ο Υιός του Θεού, προσέξτε τώρα, να γεννηθεί άνθρωπος εις την γη, αλλά και Θεός. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν, πώς σας φαίνεται, κύριε Αναστασάκη, αυτό? Έξω από τα δόγματα, έξω από τις διατυπώσεις της Εκκλησίας. Και θέλω να πω το εξής. Μπορούμε εδώ πέρα αυτά τα πράγματα να τα παίρνουμε ως αστεία, όταν είναι, αναφέρονται? Δεν είναι, όχι. Είναι βλασφημίες. Να σας κάνω μια διακοπή, να σας διακόψω, αν επιτρέψετε. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε στους τηλεθεατές μας ότι σήμερα, όπως και την προηγούμενη Δευτέρα και την προπροηγούμενη, μιλήσαμε και μιλάμε για τις πλάνες των λεγόμενων φωτισμένων και οραματιστριών. Αυτές είναι οι κυρίες, οι οποίες και κύριοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μιλάνε με τον Θεό, ότι είναι το στόμα του Θεού, της Παναγίας, και λένε άρρητα θέμητα. Μιλάμε λοιπόν σήμερα και χθες και την άλλη Δευτέρα και την προηγούμενη για την πλάνη και τις αιρέσεις των λεγόμενων φωτισμένων ή οραματιστριών. Συνεχίστε. Ένα φοβερό πράγμα το οποίο οι φωτισμένοι και οι φωτισμένες διακηρύττουν είναι αυτό το οποίο και άλλες αρχαίες αιρέσεις έλεγαν, αλλά κυρίως στις ημέρες μας κηρύσσει η φοβερά αίρεση των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Ταυτίζονται οι φωτισμένοι και οι φωτισμένες στη διδασκαλία τους με την χιλιαστική δοξασία των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά περί χιλιετούς βασιλείας του Χριστού επί της γης. Μάλιστα. Τι λένε? Πού το λένε αυτό? Λένε στο βιβλίο Εισόδια της Θεοτόκου, σελίδα 21, σελίδα 27, σελίδα 92 και σε άλλα σημεία. Σε αυτές τις σελίδες πιο ξεκάθαρα.
στο βιβλίο Λόγοι του Ουρανίου Πατρός, σελίδα 67, και σε άλλα μέρη, λένε ότι ο Χριστός θα εγκαθιδρύσει, με την βοήθεια βεβαίως της απολυτρωτικής σχολής, αφού η απολυτρωτική σχολή προετοιμάσει τον δρόμο του σαν πρόδρομος του Χριστού, ή η Παρθένος προετοιμάζει από τώρα τον δρόμο της ελεύσεως του Χριστού σαν πρόδρομος του Υιού της, θα εγκαθιδρύσει χιλιετήν βασιλείαν επίγειον. Μάλιστα. Βεβαίως στην Αποκάλυψη αναφέρεται περί χιλιετούς βασιλείας του Χριστού επί της γης, αλλά αυτός είναι ένας μεταφορικός όρος, σημαίνει όλο αυτό το μεγάλο διάστημα από την ημέρα της Πεντηκοστής, την γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας μας, μέχρι τις έσχατες ημέρες, τις ημέρες της Μεγάλης Αποστασίας. Οπότε πάλι κατά μεταφοράν του λόγου ο Σατανάς θα του δοθούν δηλαδή και πάλι εξουσίες και δικαιώματα για να τυραννίσει την ανθρωπότητα, να φέρει τον Αντίχριστο εις το προσκήνιο, αλλά όλα αυτά σαν προήμιο της συντριβής του Σατανά, του Αντιχρίστου και όλων των σκοτεινών δυνάμεων από την υπερδύναμη του Χριστού. Αλλά να λένε οι φωτισμένες και οι φωτισμένοι ότι ο Χριστός θα εγκαθιδρύσει επίγειον βασιλεία επάνω στη γη, αυτό είναι φοβερό και τρομερό. Είναι αίρεση. Είναι αίρεση. Επίσης, αλλού λένε ότι ο Χριστός εξαναγκάζεται από τις προσευχές τους. Σαν ο Χριστός να είναι κάποιο πρόσωπο φοβισμένο, κάποιο πρόσωπο με σημάδια υπακοής και υποταγής αυτές, και να τον εξαναγκάζουν αυτές με τις προσευχές τους να κάνει τα θελήματά τους. Στη σελίδα 93 στο βιβλίο Λόγοι του Ουρανίου Πατρός λένε κάτι φοβερό, ότι ο Χριστός εθυσιάστη υπό του Σατανά επάνω εις τον Σταυρόν. Έτσι. Σαν ο Χριστός να μην το έκανε με τη θέλησή του αυτό το μεγάλο βήμα, το κέραιο πλήγμα εναντίον του Σατανά, την εκούσιο θυσία του, στο βιβλίο Λόγοι του Ουρανίου Πατρός. Αν θέλατε μάλιστα να το διαβάζαμε. Στη σελίδα 93. Μάλιστα λέει ότι ο ελληνικός λαός σταύρωσε τον Χριστό. Το λένε και... Ακούστε εδώ πέρα, μάλιστα. «Ω αχάριστε ελληνικέ λαέ, δεν βλέπεις την οργή μου που θα ξεσπάσεις τα σκεφαλά σου?» Μιλάει ο ουράνιος πατήρ προς τον αχάριστο ελληνικό λαό. «Υθέτησες και εμέ τον πλάστη και πατέρα, παράτησες έκαμες πατέρα των διάβολων, τον μέγα εθρό μου, που μου εθυσίασε τον Υιόν μου», ο διάβολος, yes, «εθυσίασε τον Υιόν μου επάνω στον Σταυρό και το υπέμεινα και το εδέχθην αγωγγίστος». Σαν να μπορούσε να έχει και γονγκισμός ο ουράνιος πατήρ. Να μην τυρανάμε τους τηλεθεατές μας και την ευσεβή ακοή τους με τέτοια πράγματα. Ήθελα κάτι να σας πω, αλλά θα διαμαρτυρηθείτε. Ξέρω ότι ο κόσμος που μας ακούει, μας βλέπει τώρα, τα πράγματα αυτά τα παίρνει στο αστείο. Γιατί έχουν αυτό είναι το επικίνδυνο της υποθέσεως. Όχι μόνο ο κόσμος, συγγνώμη, αλλά και οι υπεύθυνοι ταγοί και επιμένες. Αυτοί που είναι ανημέρωτοι, δυστυχώς, δεν τα παίρνουν στα σοβαρά. Μια που το θίξατε αυτό, επιτρέπετε να σας... Βεβαίως. Υπάρχει ένας κληρικός της εκκλησίας μας, ο οποίος συχνάζει σε αίθουσες φωτισμένων, φωτίζεται από αυτούς, τους λαϊκούς, και έχει αναρτήσει στην εκκλησία του, είχε αναρτήσει ένα χαρτί, να το διαβάσουμε, που γράφει τα εξής. Λέει σε ποιο ναό είναι και λοιπά, δεν το αναφέρουμε. Ανακοίνωση. Εκάστην Κυριακήν και ώρα 10 πρώμε συμβρίας θα διαβάζω εξορκισμού του Αγίου Κυπριανού περί μαγείας εις των εντάφθεν ιερών ναών τάδε. Όσοι θέλετε να προσέρχεστε κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο οι ταγοί που λέτε και τα παίρνουν στα αστεία πολλές φορές, αλλά ακόμη και συμμετέχουν. Εδώ είναι ένας ιερέας. Δεν υπάρχουν αστεία. Με το όνομά του υπογράφει. Θυροκόλλησε χαρτί στο ναό του. Κάνει εξορκισμούς, με ποιο όμως, πώς κάνει, με ποια συνάφεια. Αφού πηγαίνει στις αίθουσες των φωτισμένων, ο αρχιφωτισμένος, όταν βήξει κάποιος εκεί, χασμουριθεί, λέει ότι έχει μάγια, του κάνανε μάγια, ένας λαϊκός. Λοιπόν, αμέσως τον παραλαμβάνει ο ιερεύς αυτός να του κάνει εξορκισμούς. Θα μιλήσουμε λοιπόν και στην επόμενη εκπομπή μας ακριβώς για το τι γίνεται και το τι πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις. Με τέτοια να γίνονται εξορκισμοί και το παραμικρό είναι για ψήλου πείδημα, χωρίς να υπάρχει λόγος της εκκλησίας μας. Να συνεχίσετε όμως αυτές τις... Θα συνεχίσουμε τώρα δια το Άγιο Πνεύμα, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, η ψυχή, η κινητήρια δύναμη της Εκκλησίας μας. Πόσο το υποτιμούν οι φωτισμένοι και οι φωτισμένες. Το αναφέρουν ως κατ' ουσίαν ιερό πτηνό.
λευκή περιστερά, απλώς πουλί, εντός εισαγωγικών. Να σας διακόψω, ένας ακροατής ρωτάει, τηλεθεατής, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις κυρίες, αυτές τις γυναίκες. Ήδη η εκπομπή που κάνουμε εδώ και μας παρακολουθούν πολλοί, πάρα πολλοί από ό,τι ξέρουμε, είναι ένα στάδιο βοηθείας. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε, θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή που θα κλείσουμε την ομιλία μας, είναι η Εκκλησία μας, η οποία δεν έχει λάβει θέση μέχρι τώρα συνοδική διαγνώμη, να κάνει εγκυκλίωση με τη φωνή του Κυρίου που κυκλοφορεί κάθε Κυριακή στους ναούς και να αναπεί, να φέρει, να πει ότι, να ονομάσει, να πει ότι αυτές οι κινήσεις όλες είναι έξω από το πνεύμα της Εκκλησίας, έξω από την παράδοση της Εκκλησίας και γίνονται ερήμην της Εκκλησίας. Μόνο η φωνή της Εκκλησίας μας, της Μητέρας της Εκκλησίας, μπορεί να προσφέρει κάτι, κάποια βοήθεια σοβαρή στις κυρίες αυτές τις κυρίες. Να παρακολουθούσουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές και την επομένη, την τελευταία εκπομπή, η οποία θα είναι το ολοκλήρωμα αυτή τη σειρά των τεσσάρων εκπομπών. Θα... που ακριβώς δεν θα αναφέρουμε άλλα από τα βιβλία τους, δεν θα κουράσουμε με τέτοια πράγματα άλλο τους τηλεθεατές. Ακριβώς. Στην επόμενη εκπομπή που θα μπορέσουμε να πούμε. Την ερχομένη Δευτέρα. Ακριβώς. Με ποιους τρόπους μπορεί να βοηθηθούν οι άνθρωποι εκείνοι που, είναι, που ισχυρίζονται ότι είναι φωτισμένοι, πλανημένοι, αλλά και εκείνοι που δεν είναι και πιθανόν και να κινδυνεύουν σε αυτές τις τάξεις. Δια το Άγιον Πνεύμα, στο βιβλίο τους Εισόδια της Θεοτόκου, το οποίο θεωρούν ως θεόπνευστο. Τι λένε, στη σελίδα 81. Λένε εκεί πέρα ότι το Άγιον Πνεύμα είναι πουλί, εμφανίζεται και ως βρέφος, ανθρώπινο βρέφος, ακούστε τι λένε. Μιλάει το Άγιο Πνεύμα προς την Υπεραγίαν Θεοτόκο όταν άκτη ήτος εις μικράν ηλικίαν και ανήρχετο κατά αυτούς βεβαίως, φαντασιώσεις είναι αυτά όλα, ανήρχετο εις τους ουρανούς για να μαθαίνει εκεί πέρα τα σπουδαία και τα μυστήρια που υπάρχουν μέσα στον πνευματικό κόσμο. Αλλά και ως βρέφος μίαν ημέραν θα με φέρεις εις τα σαγκάλα σου. Ταυτίζει το Άγιο Πνεύμα την υπόστασή του με την υπόσταση του Χριστού. Μάλιστα. Ποιον έφερε, ποιο πρόσωπο έφερε η Υπεραγία Θεοτόκος στα σαγκάλας της, ασφαλώς τον Υιόν του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα Θεόν και Λόγων, τον Ιησούν Χριστόν, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εάν λέει ότι το Άγιον Πνεύμα σαν μικρό βρέφος θα βρίσκεται στα σαγκάλας της Θεοτόκου εις το μέλλον, εννοείται εις το μέλλον, τότε μιλάει για ενανθρώπιση του Αγίου Πνεύματος. Θα γίνει πιο σαφή. Τι λέει παρακάτω. Είμαι πουλί αλλά και άνθρωπος. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα που εδιδάσκει σοφία, εδίδαξε σοφία τους αγραμμάτους απλοϊκούς αλλά και ευσεβείς μαθητάς, τους ψαράδες της Γαλιλαίας και έγιναν οι αναμορφωτές της οικουμένης, αν είναι δυνατόν να λέει τέτοια υποτιμητικά, τέτοιες ανακρίβειες, τέτοια υποτιμητικά για το πρόσωπό του πράγματα. Μήπως εδώ είναι κατά παρεξήγηση της ρίσεως του Ευαγγελίου που εν είδη περιστερά εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα. Όχι, εκεί το λέει καθαρά το Άγιο Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο δεν κάνει λάθη. Η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθη, διότι εκεί πέρα ομιλεί το Άγιο Πνεύμα πραγματικά. Φωτίζει. Εδώ πέρα δεν ομιλεί το Άγιο Πνεύμα. Εδώ πέρα ομιλεί πνεύμα πλάνης, πνεύμα σκότους. Και όσοι πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα και τρέχουν σε αυτές τις παρασυναγωγές του διαβόλου, δεν θα έχουν σωτηρία αιώνιου. Αν αμέσως δεν εγκαταλείψουν, δεν ανανύψουν και δεν στραφούν προς την Μητέρα Εκκλησία. Δεν είμαι ως τα άλλα πουλιά, δια τούτο και η ομιλία μου είναι ανθρώπινη. Όταν γίνεις μεγαλύτερα, τότε θα γνωρίσεις ότι έχω τρεις μορφές. Ακούστε τώρα μια άλλη φοβερή αίρεση. Τρεις μορφές λέει έχω το Άγιο Πνεύμα. Λέει, η μία με παρουσιάζει ως σεβάσμιον πατέρα σου. Τη μία φορά λέει μεταμορφώνομαι, παρουσιάζομαι σαν ο πατήρ ο ουράνιος. Ναι. Αυτό εννοεί. Η άλλη ως περιστερά. Και, δηλαδή σαν Άγιο Πνεύμα όπως αυτές το φαντάζονται κατ' ουσίαν πτηνό. Και η τρίτη θα σε κάνει να εννοήσεις όταν ως βρέφος με είδεις εις τα σαγκαλά σου. Δηλαδή παρουσιάζεται το Άγιο Πνεύμα και ως Υιός. Σαν ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε πλήρη σύγχυση του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Επίσης για το Άγιον Πνεύμα μιλάει και πάλι ότι αναγκάζεται στη σελίδα 82
υποβιβάζεται στη σελίδα 140, έχει ανάγκη να απολαύσεων το Άγιο Πνεύμα εκεί στον ουρανό που βρίσκεται, στη σελίδα 194, έχει καθήκοντα και υποχρεώσεις σαν να είναι από κάποιον κατώτερο και σε κάποιον να αναφέρεται, στη σελίδα 220, και υπακούει στην Υπεραγία Θεοτόκων το Άγιο Πνεύμα, σαν να είναι κατώτερον, και η Υπεραγία Θεοτόκος ανωτέρα του Αγίου Πνεύματος, σελίδα 223. Τέλος, το φοβερότερο που υπάρχει για το Άγιο Πνεύμα, που καταρρύπτει σαφώς την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, βρίσκεται στη σελίδα 98 του βιβλίου τους, Παραβολές της Θεομήτωρος. Όπως βλέπετε εδώ έχω πάμπολες σημειώσεις, δεν είναι δυνατόν όμως όλες αυτές να τις πούμε. Λέει εκεί πέρα, όσοι όμως εξ αυτών, μιλάει η Υπεραγία Θεοτόκος, ναι, στις μαθήτριες αυτές της σχολής, δια τα πρόσωπα της Τριάδος, όσοι όμως εξ αυτών υπέκυπταν εις τα μαρτύρια, εννοεί τους μάρτυρας, ανήρχοντο εν τιμή και δόξη εις τους ουρανούς, εις τους κόλπους του Πατρός και Υιού, δια της μεσητείας του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Αλλά εάν το Άγιο Πνεύμα είναι μεσήτης, τότε δεν είναι Θεός. Είναι κατώτερος της θεότητος. Κατώτερο βεβαίως του Πατρός και του Υιού, όπως το παρουσιάζουν εδώ. Οι μάρτυρες τιμούν και δοξάζουν τον Πατέρα και τον Υιόν, όχι το Άγιο Πνεύμα. Το δε Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται εδώ πέρα ως μεσήτης. Ο Ιησούς Χριστός είναι μεσήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ως άνθρωπος και ως αιώνιος αρχιερεύς. Και μάλιστα εις μεσήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εις μεσήτης, Ιησούς Χριστός. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν ενανθρωπίστηκε, δεν εταπεινώθη όπως ο Ιησούς Χριστός, αλλά αυτές οι υπάρξεις, όταν γράφουν τέτοια πράγματα φοβερά δια του Άγιον Πνεύμα, πώς είναι δυνατόν να μην υποβιβάσουν το Άγιο Πνεύμα από την θεότητα σε οτιδήποτε άλλο, στην πτηνολογία και στην ζωολογία και στους ανθρωπίδες. Πατέρα, βλέπουμε λοιπόν, να ολοκληρώσουμε περί του Άγιου Πνεύματος, ότι όχι μόνο υποβιβάζουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά γίνονται πνεύματομάχοι, ομοιάζουν με τους Μακεδονιανούς, τους αιρετικούς αυτούς της πρώτης εκκλησίας, οι οποίοι κατεδικάστησαν. Έχω την εντύπωση ότι αν οι αδελφοί μας εκείνοι, οι πλανεμένοι για τους οποίους μιλάμε, εξομολογούντο όλα αυτά τους τα οράματα, υπομορφήν έτσι οραμάτων που βλέπουν στον ύπνο τους ή στο ξύπνιο τους, ή τις γραφές που παίρνουν τάχα από το Άγιο Πνεύμα, αν τις εξομολογούντο σε έμπειρο πνευματικό, θα μπορούσε πράγματι εκείνος να τους οδηγήσει σε ένα σωστό δρόμο, να τους πει ότι αυτά που λέτε ότι είναι από το Θεό δεν είναι από το Θεό. Το ότι δεν εξομολογούνται αυτές ακριβώς τις οράσεις και αυτά τα φαινόμενα που βλέπουν στη ζωή τους συνεχώς οι κύριοι και κυρίες αυτές, οι αδερφοί μας, είναι φανερό από ένα βιβλίο που έχω μπροστά μου εδώ, που έρχεται πάλι από μια σχολή φωτισμένων, και γράφει το εξής. Να το διαβάσουμε, γιατί είναι το σημαντικότερο νομίζω από όσα είπαμε. Αναφέρεται τάχα, μιλάει τάχα η Παναγία και λέει: αφήσατε τα σκρίσεις και παρεξηγήσεις τις δικές σας, τα σμωρά συζητήσεις, και τρέξατε δια καθαράν εξομολόγηση. Μέχρι εδώ το πράγμα είναι εντάξει. Καθαράν εξομολόγηση. Ρητός και σαφώς. Να δούμε όμως υπό ποιαν αίρεση είναι η καθαρά εξομολόγηση. Γίνεται καθαρά εντός εισαγωγικών. Και τρέξατε δια καθαράν εξομολόγηση, όχι να λέτε ανοησίες δια την χάρη μας. Η χάρις δεν έχει ανάγκη να την προβάλλεται στον πνευματικό διεξομολόγηση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα εξής σπουδαία. Να πηγαίνετε να κάνετε καθαρή εξομολόγηση, αλλά να μην λέτε για τη χάρη μας. Η χάρις για την οποία μιλάει είναι ακριβώς αυτές οι γραφές και αυτά τα οράματα. Και αυτές οι παρασυναγωγές. Και αυτές οι παρασυναγωγές. Είδατε ο Πονηρός με ποιο τέχνασμα τις παρασύρει. Διότι τους υποβάλλει την ιδέα ότι αν εξομολογηθούν τη χάρη τους, τα χαρίσματα δηλαδή, να γράφουν με το χέρι με το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα είναι υπερηφάνεια. Υπό το πρόσχημα μιας ταπεινολογίας, να πούμε, τις εμποδίζει ο Πονηρός, εδώ συγκεκριμένα οι συγγραφές, να εξομολογηθούν ότι έχουν τέτοιες εμπειρίες. Εάν λοιπόν, Πατέρα Γιώργη, είστε και πνευματικός, σας ερωτώ, εάν εξομολογούνται οι αδερφοί μας αυτοί αυτά τα τραγελαφικά τα οποία γράφουν και βλέπουν ως οράματα, θα οδηγούνται στην ορθοδρόμο ενδεχομένως? Ασφαλώς έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, ένας πνευματικός δεν μπορούσε ποτέ, αν του έλεγαν, να του διάβαζαν αυτά που έχετε εσείς υπόψη σας τώρα, που διαβάσατε, ότι σε αγκαλιά θα πάρει
η Παναγία το Άγιο Πνεύμα και ως βρέφος, ενσάρκωσης του Άγιου Πνεύματος. Λοιπόν. Δηλαδή ταυτίζει το Άγιο Πνεύμα τον εαυτόν του, το πρόσωπον του, με το πρόσωπον του Υιού. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε διάκριση των προσώπων όπως διδάσκει ακριβώς η Ορθόδοξης Θεολογία, αλλά ταύτιση και σύγχυση μάλλον των προσώπων. Έτσι λοιπόν, εάν οδηγούνται λοιπόν στην εξομολόγηση, πράγματι μια καθαρά εξομολόγηση, και ανέφεραν στον πνευματικό τους όλα αυτά τα οράματα που βλέπουν και τις γραφές, πράγματι θα οδηγούνται στο σωστό δρόμο. Όμως το πνεύμα το πονηρό δεν τις αφήνει να εξομολογηθούν όσα βλέπουν και όσα ακούν τάχα από το πνεύμα του Θεού και της Παναγίας. Βεβαίως πρέπει να είναι και έμπειρος ο πνευματικός ο εξομολόγος, ο οποίος θα δέχεται αυτά τα πρόσωπα, θα δεχθεί πιθανόν αυτά τα πρόσωπα, ναι, να είναι έμπειρος πάνω σε αυτά τα ειδικά θέματα και να μπορέσει με πολύ αγάπη και με πολύ κατανόηση να σκύψει πάνω από το πρόβλημά τους, να πονέσει μαζί τους και αν δει πραγματική μετάνοια μετά από την κατήχηση, πρέπει να επανακατεχηθούν στα ορθόδοξα δόγματα αυτά τα άτομα, να τα δεχθεί και πάλι εγώ θα και στα ήθελα μυστήρια. Βεβαίως θα μιλήσουμε και την άλλη φορά για αυτά. Ήθελα όμως να επιμείνω πάλι σε αυτό το ζήτημα, ότι καλό θα ήταν κάθε ενορία, ο προϊστάμενος ενορίας του Ιερού Ναού, να ξέρει τι γίνεται στην ενορία του. Και καλό θα ήταν επίσης να μπορούσε να επισκεφθεί αυτές τις συνάξεις. Λοιπόν, και να κάνει συνουθεσία με πνεύμα αγάπης. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν μες στην Αθήνα να υπάρχουν 140 συνάξεις και να μην γίνεται τίποτα για να βοηθούν αυτές οι κυρίες και δεν είναι μόνο το θέμα της εξομολογήσεως που δήθεν τους λέει η Θεοτόκος να μην αναφέρουν τίποτα δια την χάριν των, όπως λένε. Στο βιβλίο τους, η παραβολή της Θεομήτωρος, η Θεοτόκος, άκουσον, διδάσκει στις μαθήτριές της να λένε ψέματα. Μάλιστα, θα το διαβάζετε. Αν το φαντάζεται κανείς, η υπεραγία Θεοτόκος, να αντιστρατεύεται την εντολή του Θεού, εντολή που εδόθη εις τον δεκάλογον του Μωυσέως, να μην λέμε ψέματα, δηλαδή και να διδάσκει ακριβώς να λένε ψέματα. Να το διαβάζετε. Ακούστε. Να το πω. Και όταν ακόμη η οικία σας, αιτία του εχθρού, τι είπα να πει αιτία του εχθρού, ασυνταξία, σας εμποδίζουν την ώραν αυτήν από απιστίαν και ασέβιαν, μη ομολογείτε εις αυτούς τούτο και ερεθίζονται, αλλά είπετε ότι έπαυσε να σας αρέσει και δεν θα συχνάζετε πλέον. Έμεσα εδώ πέρα το ψέμα. Δια να καθησυχάζετε ούτω την οργήν και το μίσος των, τα οποία προέρχονται εκ του σατανά. Εφόσον δε αυτός είναι κλέπτης της αληθείας, μεταχειριστείτε κι εσείς το ψεύδος. Δια να σφραγίσετε το στόμα των. Αν είναι δυνατόν η υπεραγία Θεοτόκος να αντιστρατεύεται τας εντολάς του Θεού. Μάλιστα. Τώρα να πάμε πάρα πολύ σύντομα σε αυτά τα οποία λένε δια την υπεραγία Θεοτόκων. Λένε ότι έχει πλήρη δικαιώματα σωτηρίας. Σαν νέος Χριστός και σαν νέος Μεσσίας. Έχει πλήρη δικαιώματα στη σελίδα 6, στα εισόδια, στις παραβολές Θεομήτωρος 9 και 10, σε πλήθος άλλων σελίδων. Στην σελίδα 36, στο βιβλίο της Εισόδια της Θεοτόκου, γράφουν ότι μεταβάλλει τον Υιόν εις άνθρωπον. Μάλιστα. Ναι, με την θέλησή της υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη να προσφέρει προς τον Θεόν την σάρκα την ανθρώπινη, την ανθρωπότητα δηλαδή. Αλλά όχι πως η ίδια με τη δική της δύναμη μεταβάλλει τον Θεό σε άνθρωπο, δηλαδή πάβει να είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος κτλ. Λέει ότι στη σελίδα 88 ότι η Θεοτόκος θα έχει παντοδύναμην θεότητα. Ότι είναι Θεός δηλαδή, αναβιβάζουν την Θεοτόκον στην θέση του Αγίου Πνεύματος. Τα ρήματά της τα ονομάζουν θεία ρήματα. Χρησιμοποιούν δε συνεχώς δια την Παναγία μας το επίθετον η απολύτρια. Τι σημαίνει απολύτρια, αυτές το μεταφράζουν ως αυτή η οποία φέρει την απολύτρωση. Πράγμα το οποίο είναι λανθασμένο. Την απολύτρωση την έχουμε από τον Ιησούν Χριστόν, από τον Τριαδικό Θεό γενικώς. Αλλά τι σημαίνει απολύτρια, αυτό είναι λάθος. Τι πάει να πει απολύτρια. Απολυτρώτρια, έστω αν ήταν η υπεραγία Θεοτόκος αυτή η οποία φέρει τη λύτρωση. Αλλά απολύτρια μάλλον έχει σχέση με την απώλεια και όχι με τη λύτρωση. Μην ψάχνετε τώρα για το Άγιο Πνεύμα όμως δεν κάνει λάθη. Λάθη κάνουν τα πονηρά πνεύματα ή μάλλον εκούσια λάθη για να φέρουν σύγχυση εις τους αφελείς. Την παρουσιάζει ως διχασμένη προσωπικότητα, ότι κατέρχεται ως σωτήρας στον κόσμο, ότι κατέχει τα πάντα, ότι παίζει τη σωτηρία μας σαν τυχερό παιχνίδι στη σελίδα 46
και ούτω καθεξής. Από την Θεοτόκον δε προέρχεται, όπως λένε αυτές, η απολύτρωσής μας. Ότι δικάζει και καταδικάζει κατά την Δευτέρα Παρουσία, ότι λούζει και καθαρίζει, ότι συγχωρεί αμαρτίες, ότι δέχεται ίδια δόξα με την Αγία Τριάδα, ότι σπέρνει το Ευαγγέλιο μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν, και ότι από αυτήν εξαρτάται η σωτηρία μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Δηλαδή υπερβαίνουν τη μαριολατρία των παπικών. Διδάσκουν τη μαριολατρία έτσι όπως το λέμε. Ένα ερώτημα. Στην σελίδα 37 του βιβλίου Λόγοι του Ουρανίου Πατρός μιλάνε ακριβώς με τον όρο μαριολατρία. Εμείς οι μαριολάτρησες λένε θα σωθούμε. Όλοι οι άλλοι θα χαθούν. Έχουμε ένα ερώτημα από ακροατή μας. Διατυπώνει το εξής ερώτημα. Είπαμε εμείς ότι εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα είναι, τότε γιατί παρακαλούμε τους Αγίους μας να μεσιτεύουν υπέρ ημών, αφού υπάρχει εις μεσίτης μόνο Ιησούς Χριστός. Βέβαια, με την απόλυτη έννοια, εις είναι ο μεσίτης. Ακριβώς, με την απόλυτη έννοια. Αλλά με την σχετική έννοια, όλοι οι άλλοι μεσίτες, οι μικρότεροι μεσίτες, από την υπεραγία Θεοτόκον, την μεγαλύτερη σχετικώς μεσίτριαν και όλους τους άλλους Αγίους, τι κάνουνε, πού μεσιτεύουν? Εις τον απόλυτον μεσίτη, τον Ιησού Χριστόν. Με απόλυτη έννοια μεσίτης ο Ιησούς Χριστός. Προς εξευμένησιν της δικαιοσύνης του Θεού. Γιατί οι σχολοί τους λένε ότι είναι νέα κυβωτό σωτηρίας. Ότι εκεί διδάσκει ο Θεός, ότι εκεί υπάρχουν νέα διδάγματα, σαν να λένε ότι τα παλαιά διδάγματα, δηλαδή παλαιά και εκείνη η διαθήκη ήταν λανθασμένα ή ελλειπή. Να σας διακόψω, μια άλλη φωτισμένη, έχει κοιμηθεί τώρα κι αυτή. Λέει ότι το γραπτό της είναι συμπλήρωση των Ευαγγελίων. Έτσι. Μιλάνε και για νέα εκκλησία. Η περίφημη Ελένη, όνομα της. Ελένη. Η Ελένη της Λένορμαν, όπως λέγανε. Κάποια Ελένη. Μιλάνε και για νέα εκκλησία. Λένε στη σελίδα 164, στα εισόδια της Θεοτόκου, ότι μόνο αυτές οι φωτισμένες θα σωθούν, ότι εκεί αγιάζονται ψυχικός και σωματικός στη σχολή, ότι θα δίδουν νέον χρήσμα, και ότι τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα και δεν χρειάζονται συμβουλές άλλων. Ότι είναι η νέα άμπελος, ότι αυτές δεν θα κρυθούν, ότι η σχολή τους είναι η μόνη ελπίδα, είναι Θεοσωτήριος, είναι το άλας της γης, σαν εμείς οι χριστιανοί να μην είμαι θα το άλας της γης, ότι είναι πρόδρομοι της Θεοτόκου, ότι εκεί κατεργάζονται οι καρδίες και από εκεί προέρχεται η απολύτρωση. Είναι νέοι Απόστολοι και η σχολή είναι υπεροκεάνιον σωτηρίας. Μάλιστα. Σαν την κυβωτό του Νόε. Έτσι, ένα είδος νέας. Μάλιστα, δε στη σελίδα 83, στο βιβλίο Λόγοι του Ουρανίου Πατρός, λένε ότι αυτές θα κοινωνούν αοράτως απευθείας από τον Χριστόν. Μάλιστα. Θα στέκεται, λέει ο Ιησούς Χριστός, να τους κοινωνεί αοράτως. Δηλαδή, σαν η Θεία Κοινωνία να είναι κάτι το αόρατον. Δηλαδή πάει ο ιερεύς, πάει στην άκρη. Βεβαίως. Γενικώς η ιεροσύνη περνάει στην άκρη ως άχρηστη και ως κάτι το που δεν επέτυχε τελικώς. Να προσθέσουμε κάτι ακόμη. Έφτασαν, πατέρα Γεώργιε, μάλιστα, στο σημείο μια ομάδα πλανημένων αδελφών μας φωτισμένων να κάνουν απολυτίκιο σε μια αρχηγό των κυρίων αυτών. Να διαβάσουμε δύο στίχους, αν μας παίρνει και ο χρόνος. Έχω δει τα τρία βασικά. Μέγας κήρυκας εν τη εσχάτη, έργων δόξα σας της Θεοτόκου, τα θεία ρήματα της ουρανίου βασιλείας μας εδίδαξας και τα εφρόσινα του παραδείσου μας εφώτισας, κατήγκο θεοδόξαστη. Χριστόν των Θεών οικέτευε υπέρ του θείου έργου σου. Αλλάζουμε απλώς το όνομα. Ένα άλλο. Χαίρε ευλογημένη γηνή, χαίρε του έργου στυλοβάτη και απόστελε, χαίρε απολυτρία σίου αστήρ, τη σχολή των πτωχών η μάνα, η προστάτηδα κατήγκο, θεοδόξαση τέκνο της πακοής, χαίρε και ευλόγη το έργον. Λοιπόν, αλλάξαμε το όνομα για ευνοϊκούς λόγους, δεν χρειάζεται να εκθέτουμε πρόσωπα. Λοιπόν, βλέπετε που φτάνει η πλάνη να κάνουν ακόμη και ύμνους στις απολυτίκες της. Και τώρα θα αναφερθώ με μεγάλη συντομία σε ορισμένες γενικές διδασκαλίες τους που έρχονται σε αντίθεση με τις σαφείς διδασκαλίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Για την αιωνιότητα της ανθρωπίνης ψυχής λένε ότι η ψυχή εξαϊλώνεται. Μάλιστα. Η ψυχή, λέει, θα τραυματίζεται ή θα εξαφανίζεται. Μάλιστα. Ότι θα εξαϊλώνεται. Επίσης, λένε για την Ανάσταση του Χριστού. Αναφέρονται στην Ανάσταση του Χριστού και λένε στη σελίδα 96 στα εισόδια της Θεοτόκου ότι η Θεότης ήταν και χωρισμένη από το ταφέν
το ενταφιασμένο σώμα του Χριστού, επέστρεψε σε αυτό και το ανέστησε. Ναι. Ενώ αυτό είναι μια λανθασμένη διδασκαλία, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η Θεότητα ποτέ δεν αποχωρίστηκε από το νεκρό σώμα, το ανθρώπινο σώμα του Χριστού. Ήταν θεανδρικό το σώμα του Χριστού εις τον τάφο, όπως και η Θεότητα ποτέ δεν αποχωρίστηκε τη θεανδρική ψυχή του Χριστού. Λένε επίσης ότι ο διάβολος έκανε τον κατακλυσμό και έριξε πυρ και θείον στα Σόδομα, στο ίδιο βιβλίο στη σελίδα 98. Και πολλά άλλα, την φοβερή ψευδοπροφητεία τους, ψευδοπροφητεία που λένε ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα πάψουν οι πόλεμοι και θα βασιλεύει στην γη η ειρήνη και η ευτυχία και η χαρά. Και όμως έκτοτε έγιναν ένα σωρό πόλεμοι σε πάρα πολλά σημεία, στη σελίδα 54, στη σελίδα 42, στη σελίδα 43 και στη σελίδα 44 στο βιβλίο Παραβολές της Θεομήτωρος. Εάν ζούσαμε στην Παλαιά Διαθήκη, θα έπρεπε να τις λιθοβολήσουμε. Διότι σαφώς ο Λόγος του Θεού λέγει οι ψευδοπροφήτες να λιθοβολούνται, διότι προφητεύουν όχι με το Άγιον Πνεύμα, αλλά με την δύναμη του πονηρού. Αλλά ζούμε στην εποχή της Χάριτος, τους περιμένει όμως η Θεία Δίκη. Ήθελα πριν ολοκληρώσετε αυτό το κομμάτι, να διαβάσω. Έχω ένα βιβλίο μπροστά μου, συνεχίστε μετά, όπου μία τέτοια οραματίστρια ισχυρίζεται ότι είδε τον Χριστό πανεχρόνια πολλά εν σαρκή, και μάλιστα του έβαλε να φάει και σούπα στο σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα κομμάτι, να δείτε που έκανε και δοκιμή. Δηλαδή παρουσιάστηκε κάποιος υπομορφή γέροντος και τον δοκίμασε η οραματίστρια εκείνη, αν είναι πράγματι ο Χριστός. Να ζητήσουμε και πάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας, διότι είμαι θα υποχρεωμένοι να διαβάζουμε τέτοια ανούσια και ανώσια και ανίερα πράγματα. Πρέπει όμως πρέπει όμως, είναι ανάγκη, όπως ακριβώς και το να διαβάζεις βιβλία των χιλιαστών, ακριβώς, εκεί να έχουν κάποια σοβαροφάνεια. Έτσι. Αυτά εδώ πέρα είναι τελείως γελία πράγματα. Λοιπόν, εμφανίστηκε λοιπόν μπροστά της ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και έπρεπε να τον δοκιμάσει, λέει, γιατί έτσι της είπε κάποια ομιλία. Είναι γραμμένα αυτά. Ως εξής. Υπέβαλεν εις δοκιμασίαν των Κύριων σύμφωνα με τις οδηγίες της ομιλίας, δια να πιστεί ότι δεν επρόκειτο περί εμφανίσεως πονηρού πνεύματος. Τότε του λέγω, εφόσον τον Σταυρόν τον γνωρίζεις και τον Χριστόν πιστεύεις, κάμε το Σταυρό σου, να ειδώ κι εγώ να σε πιστέψω. Αν είναι δυνατόν τώρα μια γυναίκα να είναι μπροστά της ο Ιησούς Χριστός και να τον βάζει να κάνει το Σταυρό του. Λοιπόν, και παρακάτω λέει ότι ο Χριστός έκαμε το Σταυρό του τρεις φορές. Ζητάει τη βοήθεια του Σταυρού ο Χριστός. Τι κάνει ο Σταυρός. Λοιπόν, πράγματι γράφονται τερατώδη πράγματα. Στο ίδιο βιβλίο αναφέρει ότι μία πέτρα, λέει, εκεί βρέθη μία πέτρα, κάτσε πάνω ο Χριστός σε μία πέτρα, την πήρανε την πέτρα, την τεμαχίσανε και μοιράζανε στον κόσμο την τίμια πέτρα. Όπως έχουμε το τίμιο ξύλο που είναι ένα... Σαν την επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τα λοιπά. Τεμάχια πέτρα, χαλίκια μοίραζαν δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι, οι οραματιστές, ναι, στον κόσμο, ότι είναι η τίμια πέτρα που κάτσε τάχα ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε όμως από την Αγία Γραφή ότι ο Χριστός, όταν έρθει επί των εφελών, εν δόξη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και θα ειδεί αυτόν πάσο θερμός. Και ήτινε σε αυτόν εξεκέντησαν. Δεν θα έρθει ως επέτης αυτή τη φορά ο Χριστός να σταυρωθεί πάλι ή να τον χλεβάζει ένας κι άλλος. Λοιπόν, τέτοιοι οραματισμοί λοιπόν και τέτοια πράγματα, πατέρα Γιώργη, επιτρέψτε μου να πω ότι ανάγονται στη σφαίρα της θρησκευτικής δυσιδαιμονίας, τουλάχιστον. Θρησκοληψία. Όταν δεν είναι αίρεση και πλάνη, είναι μια τρομακτική θρησκοληψία που θα έπρεπε η Εκκλησία μας, εκεί είστε και έτσι ιερωμένος, κληρικός, θα έπρεπε να λάβει μέτρα πνευματικά. Θα μιλήσουμε στην άλλη εκπομπή εκτενώς. Πνευματικής νουθεσίας, εδώ και τόσα πολλά χρόνια να κυκλοφορούν τέτοια βιβλία και να χλεβάζεται με αυτόν τον τρόπο η πίστη μας. Γίνονται και μεταφορείς, για να τελειώνουμε. Είπαμε στην αρχή, θα πούμε τρία βασικά χωρία, να δούμε πράγματι αυτές οι γυναίκες και οι άντρες, οι ολίγοι άντρες, περισσότερο γυναίκες, με τα μαντιλάκια τους, με την κοκάρδα εδώ, το σηματάκι ή λάβαρο όπως το λένε της σχολής και τα λοιπά, που γεμίζουν τα σπίτια τους και τις αίθουσες που σκεντρώνονται με 500 και άνω εικόνες, με καντήλια, με σταυρούς, με κομποσκίνια, έχουν πραγματικά σέβας. Να δείτε ότι μέσα στα βιβλία τους γίνονται μεταφορείς, μεταφέρουν δηλαδή λόγια, δήθεν, λόγια του σατανά. Έχουμε το δικαίωμα
να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον σατανά, περισσότερο από ότι ασχολούμαστε με τον Θεό. Επιτρέψτε μου να πω. Και να μεταφέρουν αυτά, θα δείτε τι γράφουν. Εγώ να γίνω και μέσα ο συνήγορός τους. Το κάνουν περισσότερο, είναι πλανημένες οι άνθρωποι, πλανημένοι οι πατέρα Γιώργοι οι άνθρωποι αυτοί. Θέλουν ανάγκη, έχουν ανάγκη βοηθείας και τη βοήθεια δεν τους την έχει δώσει μέχρι τώρα η ποιμένουσα εκκλησία. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι γυναίκες, πιο πολλές αγράμματες είναι, οι οποίες δεν κάνουν εξομολογούνται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχουν επαφή με ένα πνευματικό. Οι περισσότερες από τις φωτισμένες αυτές, όχι της απολυτρωτικής σχολής, αλλά άλλων σχολών, έχουν ως πνευματικούς καθηρημένους ιερείς, οι οποίοι δεν είναι καν ιερείς. Λοιπόν, είναι πράγματι οι αδελφοί μας οι οποίοι έχουν ανάγκη βοηθείας της ποιμένουσας εκκλησίας. Έχουν και ανάγκη εξορκισμών. Δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Γιατί υπάρχει πνεύμα πλάνης και το πνεύμα πλάνης και θρησκευτικής υπερηφανίας φεύγει με τα αυστηρά μέσα και όπλα της εκκλησίας μας. Λένε λοιπόν στη σελίδα 105 από το βιβλίο τους «Λόγοι του Ουρανίου Πατρός». Γίνονται μεταφορείς κάθε σάπιας διδασκαλίας του διαβόλου αυτοί οι άνθρωποι. Δήθεν ότι αυτά τα λέει ο διάβολος. Και αν τα έλεγε ο διάβολος, μπορούμε εμείς έτσι ανερυθρίαστα, χωρίς καμιά ντροπή, να τα μεταφέρουμε αυτούσια και να τα διαβάζουμε σε θρησκευτικές, ας πούμε, συνάξεις όπως είναι οι δικές τους και να εμπεριέχουν τέτοιες φοβερές βλασφημίες, τέτοιες κακολογίες για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και για το υπερευλογημένο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λέει λοιπόν, ως συμφορά μου ομιλεί ο Σατανάς για τη ζημιά την οποία έπαθεν δήθεν από την απολυτρωτική σχολή. Ως συμφορά μου πολλούς κάμουν να πιστεύουν και να μου τους παίρνουν από το ωραίο αγκαθωτό μαύρο μανδρί μου που τους είχα προσδόξαν μου σιγά σιγά όπως θα συμβουλεύει αυτή η δήθεν λατρευτή του ψευτοπατέρα. Μες. Για τον ουράνιο πατέρα ακούτε πώς αναφέρονται. Θα κατακτήσει όλη την γη, θα με ξεγυμνώσει και τότε συμφορά μου. Και συνεχίζει. Ακούστε τώρα τι λένε, αφού είδαμε τι λένε για τον ουράνιο πατέρα, τι λένε για την Παναγία, πώς την αποκαλούν. Δήθεν την αποκαλεί ο διάβολος, αλλά και εμείς μεταφέρουμε ακριβώς αυτά που αυτός ο μισόκαλος λέει. Ό,τι μου έκανε αυτή η παλιωμαρία. Μάλιστα. Άπαγε της βλασφημίας. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Καλά, να αναφέρονται αυτά τα πράγματα. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λέει ο διάβολος. Μπορούμε όμως εμείς να μεταφέρουμε μέσα στα βιβλία μας και αυτά να δίδονται από χέρι σε χέρι, σαν μαθήματα της Παναγίας ή σαν λόγοι του ουρανίου πατρός, να λέγονται οι διάφορες δισεβείς βλασφημίες του διαβόλου. Δήθεν ότι τα είπε αυτά ο διάβολος. Μπορεί ο διάβολος βεβαίως τα αισθάνεται αυτά ως πνεύμα. Αλλά όχι όμως ότι τους εφώτισε ο ουράνιος πατήρ να τα καταγράψουν αυτά, να καταγράφουμε δηλαδή τις βλασφημίες και να τις διαβάζουμε του διαβόλου. Ας τρέξω μήπως και το σχολείο της νικήσω, διότι αυτήν δεν δύναμε να την πλησιάσω. Βγάζει κακοσμίαν, μου προκαλεί αηδία να ακούει η Παναγία. Λοιπόν, επειδή η πατέρα Γεώργη ο χρόνος τέλειωσε, να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές που μας άκουσαν. Την άλλη Δευτέρα θα κλείσουμε την εκπομπή μας για τις φωτισμένες, οι οραματίστριες, με το τι πρέπει να γίνει, με το ποιοι και τρόποι υπάρχουν εκκλησιαστικοί για να βοηθηθούν αυτές οι αυτοί αδελφοί μας στο να φύγουν από την πλάνη και τις αρέσεις τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην λείψουν. Παρακαλώ πολύ, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να έχει ερώτημα, η απορία ή η ένσταση ενδεχομένως, δίνουμε πάλι το τηλέφωνο. 36-37-5-17, 36-37-8-10. 36-37-8-10, 36-37-5-17. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι.